Με τελευταίο κρίκο, τον Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την προετοιμασία της προκήρυξης του τρίτου άξονα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013. Όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι τέλους Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου θα έχει δημοπρατηθεί το μέτρο του άξονα 3 Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας του προγράμματος Μπαλτατζής, τα γνωστά ΟΠΑΧ. Τα πρώην ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου θα περιλαμβάνουν 6 δράσεις, όπως έχει γράψει η Αγκρέντα, οι οποίες προβλέπεται ότι θα προκηρυχθούν μέσα στον Ιούνιο. Μέσα από την καινοτομία και την αειφορία, η ελληνική γεωργία μπορεί να βρει διέξοδο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και την απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον. Αυτό υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες στην ημερίδα, διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου με χορηγό επικοινωνία στην Αγκρέντα. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή και ο Φραντς Φίσλερ, Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1999 έως το 2004. Σειρά δράσεων επιθετικής προώθησης προβολής των ελληνικών προϊόντων σε κομβικές αγορές στόχους προανήγγειλε το αμέσως επόμενο διάστημα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλης Καρχημάκης σε συνάντησή του με το Προεδρείο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υφυπουργός τόνισε ότι τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα θα αποτελέσουν τον πυρήνα της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας που είναι απαραίτητη ώστε η Ελλάδα να βγει από την κρίση. Από τη μεριά τους οι εξαγωγείς επικρότησαν την τοποθέτηση του Μιχάλη Καρχημάκη, ζητώντας παράλληλα την άρση αντικινήτρων για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Σοβαρά προβλήματα σε καλλιέργειες βαμβακιού και σιτηρών προκλήθηκαν σε περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας λόγω των ισχυρών καταιγίδων που σημειώθηκαν. Οι κατά τόπους παρατεταμένες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών αλλά και κατοικίες. Στη Φαρκαδόνα, οι βροχές προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες στρέμματα με βαμβάκι και σιτηρά. Κυρίως επλήγησαν τα δημοτικά διαμερίσματα της Πινιάδας, της Φαρκαδόνας και του Κεραμιδίου.